η εθνότητα. Το θέμα είναι η Ελλάδα να μην εντός εισαγωγικών του το δώσει. Ναι, αλλά τη μακεδονική γλώσσα δεν τη δίνει η Ελλάδα ή την παίρνει. Τη μακεδονική την έδωσε ο ΙΕ, λέτε. Τη δίνει ο ΙΕ εν την απουσία της δικιάς μας να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Την έδωσε επίσης το ΆΙΖΟ, δηλαδή ο διεθνής οργανισμός που κατοχυρώνει ονόματα, συνοπτικά, συντμήσεις, ακρονίμια. Το έδωσε και τώρα να το ξαναπούμε. 3 χρόνια διαπραγματευόταν ο ΆΙΖΟ πώς θα περάσει τα καινούρια ονόματα από τη Σοβιετική Ένωση που διαλύθηκε σε 15 δημοκρατίες και από τη Ιουγκοσλαβία που διαλύθηκε επίσης σε 7 δημοκρατίες. Και εμείς δεν ήμασταν εκεί να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα. Τώρα τι λέει ο καθένας και πώς πάει να κρύψει την ουρά του σε αυτήν την υπόθεση δεν με ενδιαφέρει. Επίσης θέλω να σας πω ότι όταν εμείς έχουμε πάρει το τερματισμό του αλυτρωτισμού, την αναγνώριση των συνόρων, τον τερματισμό των θεωριών που υπήρχαν σε αυτή τη χώρα ότι έχουμε μειονότητες εδώ, το έργα όμνες που φαντάζομαι θα υπάρξει το τέλος ή τις αλλαγές που είπαμε στο νομοθετικό σύστημα, και αυτοί κάτι θα πάρουν. Και τι παίρνουν, ας πούμε, παίρνουν αυτό το οποίο το έχουν κατοχυρωμένο. Αν κάποιος νομίζει ότι θα κάνει μια διαπραγμάτευση με τα Σκόπια, στα οποία τα Σκόπια δεν θα πάρουν τίποτε και εμείς θα μαζέψουμε ό,τι θέλουμε, τότε έχει την παρέστηση ότι εμείς κερδίσαμε έναν παγκόσμιο πόλεμο ή έναν πόλεμο της περιοχής και επιβάλλουμε στους άλλους τις απαιτήσεις μας. Κύριε Υπουργέ, με το τι θα πάρουν εκείνοι και με το τι ακριβώς σημαίνει έργα όμνες και όλο το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, θα γυρίσουμε να συζητήσουμε σε 2 λεπτάκια μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Όλοι θα θέλουν.